Ως μια βία η κοινωνική ανατροπή χαρακτηρίζει ο βουλευτής Καρδίτσας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Σπύρος Τελιαδούρος, το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Μιλώντας στη Βουλή, ο κ. Τελιαδούρος υποστήριξε πως καταστρατηγούνται κεκτημένα χρόνων, ενώ έδωσε έμφαση στους συνταξιούχους, στους ανέργους, αλλά και στους νέους. Συζητούμε ένα νομοσχέδιο που δημιουργεί μια μεγάλη και δυστυχώς βίαιη κοινωνική ανατροπή. Ανατρέπει την έννοια του κοινωνικού κράτους. Παραβιάζει τη βασική ασφαλιστική αρχή της ισορροπίας μεταξύ εισφορών και παροχών και πρωτίστως έχει πρακτικό και όχι ασφαλιστικό χαρακτήρα. Οι συντάξεις παγώνουν, τα όρια ηλικίας συνταξιοδότηση αυξάνουν, θεσμοθετείται λάφκα από 3 έως 10%, περικόπτεται η 13η και 14η σύνταξη χωρίς να λαμβάνεται ειδική μέριμνα για κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες όπως είναι οι πολύτεκνοι. Ο νέος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων στην ουσία πρόκειται για ένα μηχανισμό μείωσης, καθώς η μείωση των συντάξεων θα υπερβαίνει το 40% για όλους. Και η βασική σύνταξη των 360 ευρώ μιλάμε για 12 ευρώ την ημέρα. Με τις ρυθμίσεις του συγκεκριμένου νομοσχεδίου αποδομείται ουσιαστικά ο δημόσιος και κοινωνικός χαρακτήρας του ασφαλιστικού συστήματος.